Εντυπωσιακή ήταν η υποδοχή του Βλαντιμίρ Πούτιν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Μαχητικά σχημάτισαν τα χρώματα της ρωσικής σημαίας στον ουρανό, ενώ ορχήστρες αλλά και καμήλες συμμετείχαν στην τελετή. Σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος επισκέπτεται και τη Σαουδική Αραβία. Στην ατζέντα των συναντήσεών του είναι το πετρέλαιο, ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς αλλά και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Την ίδια στιγμή κρέμεται από μία κλωστή η περαιτέρω αμερικανική βοήθεια στην Ουκρανία. Σε αυτό το κλίμα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ προειδοποιεί τη χώρα του πως είναι ενάντια στα συμφέροντά της να γυρίσει την πλάτη στην Ουκρανία. The failure to support Ukraine is just absolutely crazy. It's against U.S. interests, it's against the interests of the world. It's just wrong. Τελειώνουν τα χρήματα και ο χρόνος είναι το μήνυμα που εξέπεμπε και όλες τις προηγούμενες ημέρες ο Λευκός Οίκος, ζητώντας από το Κογκρέσο να πει το ναι σε ένα νέο πακέτο χρηματοδότησης για την Ουκρανία. It's a turning point in Western civilization. This is a historic moment. And this cannot be delayed any longer. Θα χάσουμε τον πόλεμο αν το Κογκρέσο αναβάλει τη βοήθεια των ΗΠΑ, είπε ο προσωπάρχης του Ζελένσκι. Μάλιστα, για να μειωθεί ο έντονος σκεπτικισμός των Ρεπουμπλικανών, είχε προγραμματιστεί να απευθυνθεί ο ίδιος ο Ζελένσκι στους γερουσιαστές μέσω βιντεοκλήσης. Τελικά, ο Ουκρανός πρόεδρος ακύρωσε την τελευταία στιγμή την ομιλία του στο Κογκρέσο. There is a growing realization here in Kiev that some of his magic, some of his charisma is wearing off and perhaps he doesn't have the kind of powers of suasion that he used to. Όλα αυτά την ώρα που η Ρωσία εξαπέλυσε χθες βράδυ μεγάλη επίθεση με ντρόουν σε νότιες, κεντρικές και ανατολικές περιοχές της Ουκρανίας, προκαλώντας ζημιές σε ιδιωτικά και εμπορικά κτίρια καθώς και σε υποδομές.